7 Ιουνίου 1992, ημερομηνία που σημάδεψε την ιστορία του Πανιωνίου. Συντριβή με 4-0 των Κυανέρηθρων από την αδιάφορη βαθμολογικά Λάρισα σήμανε και τον υποβιβασμό του Πανιωνίου στην δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Για τον λόγο αυτό, οι αγώνες με τους Βυσσινοί έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους φιλάθλους του Πανιωνίου, οι οποίοι ζητούν το τρίποντο από την ομάδα τους το μεσημέρι της Κυριακής. Σχεδόν 19 χρόνια πριν, την καταδίκη του Πανιωνίου υπέγραψε την τελευταία αγωνιστική Λάρισα. Ο Ντασίλβα ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ για να σημειώσει αργότερα το πρώτο χατρίκ της καριέρας του, ο Στέφαν Στόικα, ο οποίος διαμόρφωσε το 4-0, στέλνοντας τον Πανιώνιο στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Σε εκείνο τον αγώνα είχε παίξει για 45 λεπτά ο 22χρονος τότε Λεωνίδας Βόκολος. Ήταν πολύ άσχημο το αποτέλεσμα και γενικά ήταν. Βέβαια, ήταν και ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων από τη θυμάμαι που έγινε. Από τις χειρότερες στιγμές που έχω περάσει και που έχει περάσει και η ομάδα κιόλας. Πάρα πολύ άσχημα. Γύρω στα Βιλάρισα μας περίμενε και πάρα πολλοί κόσμος στη Νέα Σμύρνη. Ήταν πολύ άσχημο το αποτέλεσμα.